Για πάμε στον κύριο Ανδρέα Λοφέρθο, τον οποίο μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον και έχουμε καιρό να τον ακούσουμε. Μας έλειψε ο κύριος Λοφέρθο. Σωστά, μετά τις ευρωεκλογές έχουμε πολύ καιρό να τον ακούσουμε. Βεβαίως. Καλημέρα, περίοδος περισυλλογής. Καλημέρα, κύριε Λοφέρθο. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ιδιωτικά. Ναι, είναι η πρώτη μου συνέντευξη μετά την 9η Ιουνίου. Σωστά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, να είμαστε καλά. Έχουμε πολλά θέματα ανοιχτά. Θα έλεγα να μας πείτε μια κουβέντα πρώτα απ' όλα για τα ελληνοτουρκικά ως συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας που είχαμε με τον κύριο Σέρμπο. Γιατί έχουμε μια σημαντική εξέλιξη με τη συνάντηση των δύο ηγετών σήμερα το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Δεν ξέρω αν πρέπει να περιμένουμε κάτι εντυπωσιακό εκεί ή αυτό που λέμε επαναβεβαίωση του καλού κλίματος και προχωράμε παρακάτω μέχρι να. Δεν ξέρω. Τι λέτε, πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, επειδή έχουν μεσολαβήσει διάφορα από τη συνάντηση που έγινε των δύο τους στο πλαίσιο των ήρεμων νερών, έχουν μεσολαβήσει διάφορα τα οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Η μη συνάντησή τους θα δημιουργούσε φήμες. Νομίζω ότι η συνάντησή τους που είναι στο περιθώριο της συνεδρίασης του ΝΑΤΟ, δηλαδή δεν είναι δική τους συνάντηση με πρωτοβουλία των δύο χωρών, μια και είναι και οι δύο εκεί, να το πούμε πιο απλά, να συναντηθούν. Η συνάντησή τους λοιπόν αυτή γίνεται για να μην δημιουργηθούν εντυπώσεις ότι παγώνει το κλίμα των ήρεμων νερών. Δεν βλέπω κάτι περισσότερο. Η είδηση δεν περιμένουμε δηλαδή, λέτε? Όχι, νομίζω ότι δεν πρέπει κανείς να περιμένει. Θα ήταν αφελές να περιμένουμε. Πάντα η ζωή μας εκκλείσιμα, δεν νομίζω ότι θα μας εξέπλητε τόσο. Ναι. Φαίνεται ότι σκουραίνει το πράγμα λίγο στο Κυπριακό όμως, κύριε Λοβέρδο. Έχει σκουραίνει εδώ και καιρό, δηλαδή μετά το κράμα Μοντανά δεν είχαμε κάτι ως εξέλιξη εκτός από την πάγια θέση του Κυπριακού. Χειροτερεύει, ναι. Χειροτερεύει. Όλο ένα και περισσότερο χειροτερεύει. Ναι. Όλο ένα και περισσότερο και οι φρασιολογίες αλλά και η στάση της πλευράς της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς είναι αυτή που είναι. Δεν υπάρχει τίποτε θετικό σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, μα και δεν βλέπω και κάτι άλλο θετικό. Έτσι, σε όλα τα υπόλοιπα θέματα λέγαμε πρώτων ευρωπαϊκών εκλογών ότι βηματάκι η Τουρκία κάνει κινήσεις προοπτικής. Σωστά. Χωρίς να βιάζεται. Ναι. Και απ' την άλλη εκμεταλλεύεται το κλίμα των ήρεμων δυνάτων που συμφέρει για την Ελλάδα, να μην έχουμε τον κίνδυνο κάθε μέρα στο Αιγαίο ή κάτω στη Μεσόγειο. Έχουμε και εμείς αυτό το καλό, δηλαδή το αξιοποιεί, το εκμεταλλεύεται η Τουρκία για να εμφανίζεται ως ένας διαλλακτικός παίκτης στην Ευρώπη, ενώ ξέρουμε ότι όλα τα άλλα μέτωπά της είναι περίεργα. Από το Ιράν μέχρι τον Πούτιν και την Κίνα. Εδώ πάντως, κύριε Λοβέρδο, επειδή έχει διατυπωθεί. Είχαμε πει, κύριε Παυλόπουλο, ότι ενδεχομένως θα ήταν σκόπιμο μετά τις ευρωεκλογές, χωρίς να μας πιέζει το κλίμα της δημαγωγίας προεκλογικά, μετά να το ξανασκεφτούμε. Έτσι. Αυτό είχατε πει. Να το ξαναβλέπουμε. Εσείς το είχατε πει ότι ψύχρεμα πρέπει να το ξαναδούμε το πράγμα με την Τουρκία. Με δεδομένες τις κινήσεις αυτές, με προοπτική, οι οποίες προσθέτουν πολλές ψηφίδες στο αναθεωρητικό αφήγημα. Έτσι δεν είναι? Είναι σωστό αυτό. Έχω μιλήσει για άλλο θέμα με μηνύματα με τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών. Ναι. Είχαμε πει να συναντηθούμε. Θέλω πριν μιλήσω δημόσια γι' αυτό, γιατί θα μιλήσω δημόσια γι' αυτό. Mm-hmm. Πρώτα να του έχω εκθέσει τις απόψεις μου. Νομίζω ότι κάθε σοβαρός Έλληνας αυτό κάνει όταν μιλάει για τέτοια θέματα. Mm-hmm. Πρέπει να έχει μια συνεννόηση για να δει ποιες είναι και οι προθέσεις του υπεύθυνου Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Mm-hmm. Και μετά να πω κάτι. Έχω στο μυαλό μου κάτι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό πάντως. Mm-hmm. Δεν είναι σε καλή ρότα πια, λέτε? Ναι, νομίζω ότι δεν είναι σε καλή ρότα. Αλλά για να αλλάξεις μια πολιτική ήρεμων υδάτων που έχει κάνει καλή εντύπωση στην Ευρώπη και στην Αμερική, πρέπει οι λόγοι να είναι προφανείς και αποδεδειγμένοι πριν κινηθείς. Mm-hmm. Ναι. Και μετά δηλαδή πού θα πας? Να έχεις ενημερώσει με τον πιο έντονο τρόπο πριν κινηθείς, διότι αλλιώς η κίνησή σου θα είναι ακατανόητη και θα γυρίσεις σε βάρος. Ναι. Τώρα στα ευρύτερα πολιτικά, να πάμε έτσι ξεκινώντας και από εσάς, εσείς τώρα τι σκέφτεστε να κάνετε, κύριε Λοβέρδο, ως πολιτικός? Δηλαδή το θέμα δεν πήγατε καλά στις εκλογές, είναι δεδομένο αυτό, δεν το συζητώ. Και εσείς οπωσδήποτε δεν είστε ικανοποιημένος. Πήγαμε στις εκλογές. Ναι. Καταγράψαμε. Βεβαίως, και καλά κάνατε. Αλίμονο. Λέω, τι σκέφτεστε από εδώ και πέρα πια? Καταρχάς, κύριε Γονό μου, η περίοδος της περισυλλογής που είπατε στην εισαγωγή σας δεν έχει ολοκληρώσει. Μάλιστα. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι περισυλλογή και παρατήρηση των εξελίξεων στα άλλα κόμματα. Αλλά βγήκα σήμερα στη συζήτηση μαζί σας και το χαίρομαι κιόλας, γιατί έγινε χθες η ανακοίνωσή μου ότι σήμερα
πράγμα που έκανα ήδη, κυρία Τατιάνα Ντουβαρά, ως δικηγόρος, όχι ως εκπρόσωπος των Δημοκρατών, που είναι και συνεχίζει να είναι, κατέθεσε στην Οικονομική Εισαγγελία το αίτημά μου να αποχαρακτηριστούν οι ψευδομάρτυρες από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Βεβαίως. Και ο κύριος Σαμαράς το ίδιο, επομένως έχουμε δύο πλέον. Το έκανε, ναι, και από ό,τι ακούω και από ό,τι διάβαζα και ο κύριος Τουρνάρας θα το κάνει. Βεβαίως. Εγώ όφυλα απέναντι στους ανθρώπους που με πιστεύουν, αλλά πάνω απ' όλα στον εαυτό και στην κοινωνία. Και σωστά, και σωστά. Βέβαια. Να πάω μέχρι το τέλος, ειδικά μετά την συζήτηση που έγινε στη Βουλή, όπου ο κύριος Βελόπουλος έθεσε το θέμα της αμοιβής που πήραν. Αποκάλυψε ένα τεράστιο ποσό. Τεράστιο ποσό. 30 εκατομμύρια. Ναι, βέβαια. Για 30 εκατομμύρια μιλήσατε. Γιατί αυτά τα χρήματα, για ποιο λόγο. Σωστά είπε ο δικηγόρος βουλευτής, απαντώντας τον κύριο Βελόπουλο, ότι αυτό είναι ποσοστό επί της αποζημίωσης που πήρε, πώς να πω, επί του προστίμου που επιβλήθηκε στην ΟΒΑΡΤ. Μάλιστα. Έτσι υποδογίζεται. Αυτά τα λέγαμε από τότε. Λέγαμε ότι αυτή η ιστορία, αυτοί οι άνθρωποι που λένε ψέματα, δεν το λένε με το αζημίωτο. Ο ελληνικός νόμος όμως απαγορεύει να έχουν κέρδος από τις καταθέσεις τους. Μάλιστα. Συνεπώς αυτό έχει παραβιαστεί. Πρέπει να Άρα πρέπει να βγει η κουκούλα, λέτε. Πρέπει να βγουν οι κουκούλες, όχι για λόγους εκδίκησης, αλλά γιατί όταν βγουν οι κουκούλες θα αποκαλυφθεί η αλήθεια. Ποιος τους έλεγε, τι τους έλεγε. Άρα αυτοί οι δύο προστατευόμενοι μέχρι σήμερα μάρτυρες, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Βελόπουλος, πήραν 30 εκατομμύρια ευρώ αν βγάλουμε την αμοιβή του δικηγόρου. Υπάρχει αμοιβή του δικηγόρου, υπάρχει η αμοιβή άλλων μαρτύρων και υπάρχει και αμοιβή και αυτών των δύο. Αλλά εδώ λοιπόν, πάντως μιλάμε σε κάθε περίπτωση για ένα ηλικιώδες ποσό. Οπωσδήποτε, ηλικιώδες. Δεν ξέρω, έκανε εντύπωση το ηλικιώδες ποσό. Το λέγαμε από τότε όμως εμείς. Ναι. Μας είχε ανοίξει τα μάτια ο κύριος Μανιαδάκης, αν θυμάστε το καθηγητή. Άρα τι μάρτυρες ήταν αυτοί, πληρωμένοι μάρτυρες ήταν, αν είναι έτσι. Αυτό το απαγορεύει όμως ο νόμος. Α, μπράβο, άρα πρέπει να βγει το κουκούλα. Το απαγορεύει ο ελληνικός νόμος. Μάλιστα. Άρα τώρα η Οικονομική Εισαγγελία θα πρέπει να ζυγίσει τα πράγματα και να κάνει αυτό που τη ζητάμε, δηλαδή να βγάλει κουκούλες. Με παραξένεψε όμως που όταν αυτό το θέμα το έθεσε ο κύριος Βελόπουλος στη Βουλή, το λόγο πήραν μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Βορύδης. Σωστά, σωστά. Γιατί δεν μίλησαν δεν άλλοι. Δεν είδα κανέναν από τους άλλους. Δεν ευαισθητοποιήθηκαν μάλλον. Δεν στενοχωρήθηκαν από το γεγονός. Δεν ξέρω. Δεν είδα να στενοχωριέται κανένας. Το Πασόκ. Έτσι φαίνεται. Από αυτούς που διεκδικούν την ηγεσία του Πασόκ. Ναι. Δεν είδα κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ ή από τη Νέα Αριστερά που για το κράτος δικαίου έχουν κάποια θέση αρχής. Να βγουν να πούν κάτι να πούν. Ναι, ναι, σωστά. Δεν είπαν τίποτε. Μάλιστα. Δεν τους έκανε καμία εντύπωση μάλλον. Γιατί λέτε. Δεν τους έκανε καμία εντύπωση. Θεωρούν, κύριε Παυλόπουλε, ότι αυτά είναι θέματα του παρελθόντος. Τι για πήγαινε να. Λέει, μην τα σκαλίζεις τώρα, μην ασχολείσαι, σου λέει, τι μας νοιάζει. Ναι, ναι. Καλά, η Νέα Αριστερά, να το καταλάβω, όμως δεν έχει, αν θέλεις, και προσωπικό ζήτημα εκεί πέρα σε επίπεδο πολιτικών στελεχών. Το Πασόκ, γιατί. Ποιος, δεν καταλαβαίνω. Εγώ στέκομαι κυρίως στη μία αντίδραση του Πασόκ. Εγώ θα πάω σε όλους. Γιατί από την πλευρά εκείνων που μας έλεγαν από την. Από το ΣΥΡΙΖΑ που τώρα δεν είναι, είναι στη Νέα Αριστερά. Ναι. Μας έλεγαν ότι εγώ διαφωνώ με αυτή την πρακτική που γινόταν τότε με την Οβάρτης και με τους Παπαγγελόπουλους. Δεν βγήκε ένας από αυτούς τώρα να πει μια λέξη. Ναι. Αυτή όμως κόπτεται για το κράτος δικαίου. Από το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς δεν βγήκαν να πούν τίποτα, γιατί ήταν οι άνθρωποι τους αυτοί. Τους υπερασπίζονταν κάτω-κάτω, με αυτή την έννοια το λέω. Αλλά από το ΠΑΣΟΚ οι νέοι επίδοξοι ηγέτες του, λέξη. Λέξη γι' αυτό. Κύριε Λοβέδε, με συγχωρείτε. Πολλές λέξεις όμως για το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών και από τις δυο αυτές πλευρές και θριαμβολογία για την πρωτιά του νέου λαϊκού μετόπου με πλήρη παραγνώριση από ακόμα και από αυτούς που εμένα με θνηδίασε η χαρά τους και το χοροπηδητό τους που πρώτη δύναμη στο νέο λαϊκό μέτωπο είναι η δύναμη του Μελανσόν. Τη υποτίθεται ανυπότακτη Γαλλία. Έχουν διαβάσει τι λέει αυτό. Μάλιστα. Έχουν διαβάσει για τον αντισημιτισμό του. Ναι. Έχουν διαβάσει το πρόγραμμά του. Έχουν διαβάσει. Για να πανηγυρίζουν κάτι θα έχουν διαβάσει. Η Ελλάδα του 2012 επιστρέφει. Όχι. Ναι. Πώς βρίσκουν πεδίο ελεύθερο. Τώρα, κύριε Λοβέδε, εάν πετύχετε και εσείς και οι υπόλοιποι επισπεύδοντες. Όλα αυτά δικαιώνουν την επιλογή μου να μην είμαι εκεί. Τώρα, το λέτε κύριε Λοβέρδο, και το λέει και ένας φίλος εδώ. Ο κύριος Λοβέρδος δεν είχε πει ότι θα εγκαταλείψει την πολιτική σε περίπτωση αποτυχίας στις εκλογές. Ισχύει ή όχι?
Αυτή ήταν η πρώτη μου δήλωση πριν καν το κόμμα αποκτήσει υποψηφίους ψηφοδέλτιο. Ναι, και γιατί ήταν μια ατομική στάση. Μάλιστα. Το βράδυ όμως των εκλογών, με το 1,5% και με την δική μου δημοφιλία να μετριέται στις πρώτες θέσεις των πολιτικών αρχηγών, είπα και είπαμε, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Δεν είναι ώρα τώρα χλιαρίας. Γι' αυτό έχουμε κρατηθεί έξω από τη δημοσιότητα. Όμως κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις για κρίσιμα θέματα. Θα μου πεις, είναι ώρα αυτές να διαβαστούν και να ακουστούν? Όχι, αλλά καταγράφουν ένα ιστορικό του 2020. Είστε παρόν πάντως, αυτό μας λέτε. Και εσείς και το κόμμα σας είστε παρόν. Ασυζητητή είναι παρόν. Υπάρχει ένας ορίζοντας τριών ετών. Έχει σημασία αυτό να το καταγράψουμε για να ξέρουμε κιόλας και πού πάει το πράγμα, τι συμμαχίες μπορεί να γίνουν, τι θα αναπτυχθεί στο μέλλον. Γιατί γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις, κύριε Λοβέρδο. Το ενδεχόμενο. Η ευκαιρία που έδωσε σήμερα η υπόθεση Νοβάρτης και βγήκα. Στη συνική μας συνέντευξη, μου δόθηκε ευκαιρία να πω ένα θέμα που σχετίζεται με το κράτος δικαίου και για μένα είναι θέση αργής. Πού είναι αυτοί οι υποστηρικτές του κράτους δικαίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που για αυτό το θέμα τώρα έκλεισαν το στόμα τους και μόνο βουλευτές της Νέα Δημοκρατίας πήραν το λόγο? Και δεύτερον, είναι δυνατόν να πανηγυρίζουν όλοι αυτοί για τη νίκη του νέου λαϊκού μετόπου και να θέλουν να μας το παραστήσουν ως πρότυπο για την Ελλάδα, όταν η δημαγωγία του χώρου αυτού είναι εφάμιλη εκείνη του 2012 στην Ελλάδα από ορισμένα κόμματα? Όχι λοιπόν και πάλι όχι. Υπάρχει κάποιος από τους υποψήφιους αρχηγούς στο ΠΑΣΟΚ που έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους με τον οποίο θα ξανασυζητούσατε για τη συμπόρευσή σας? Κύριε Παυλόπουλε, δεχόμαστε πάρα πολλά τηλέφωνα και εγώ και οι συνεργάτες μου. Η απόφαση που έχουμε πάρει είναι ότι θα μείνουμε μακριά. Μακριά από το ΠΑΣΟΚ εννοείται. Μακριά από το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως. Σε κανένα άνθρωπο δεν αρνούμαστε την καλημέρα μας προς Θεού, όταν με ορισμένους έχουμε συμπορευτεί για δεκαετίες. Την καλημέρα μας δεν την αρνούμαστε και σε κανένα άλλο κόμμα με το οποίο δεν συμφωνούμε, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μια χαρά, δηλαδή είμαστε μια πολιτισμένη χώρα και πολιτισμένη και μιλάμε. Σωστά. Σε ό,τι αφορά όμως τις εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ, είναι εσωκομματικές διαδικασίες που αφορούν άλλο κόμμα και δεν έχουμε καμία σχέση. Ευχαριστούμε, κύριε Λοβέρδο. Θα τα πούμε και στη τηλεόραση οπωσδήποτε. Πολύ σύντομα. Σας ευχαριστούμε για την ώρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.